σε μια αντίστοιχη συνεδρίαση της, αυτής της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2018, στη αναμέσως προηγούμενη δηλαδή, είχαμε χαρακτηρίσει ως ΚΚΕ την κατάσταση στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση ως οριακή και ως πολύ εκρηκτική σε ορισμένες περιπτώσεις. Την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία του εξωτερικού. Για να τεκμηριώσουμε αυτό το χαρακτηρισμό, είχαμε μεταφέρει και είχαμε ανακοινώσει εδώ υπομνήματα των Συλλόγων Ελλήνων του εξωτερικού από την Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, από το Βέλγιο και από άλλες περιοχές του κόσμου, όπου συνηγορούσαν ακριβώς σε αυτήν την εκτίμηση που είχαμε κάνει τότε ως ΚΚΕ. Ήτανε βεβαίως τα υπομνήματα αυτά, μιλούσαν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, μιλούσαν για τις ελλείψεις βιβλίων, μιλούσαν για τα προβλήματα της στέγασης που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, για τα κατάλληλα κτίρια, για απειλές ακόμα και για εξώσεις, για σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη το Βερολίνο, με τεράστιες αποστάσεις. Και θα θέλαμε να έχουμε σήμερα, όσο γίνεται, μια αναλυτική ενημέρωση ή αν θέλετε λιγότερο αναλυτική για τα ζητήματα που είχαμε θέσει τότε και τα οποία βεβαίως νομίζουμε ότι συνεχίζονται. Η ενημέρωση που έγινε σήμερα από την κυρία Υπουργό αφορούσε κατά κύριο λόγο στα εκπαιδευτικά κενά, καλοδεχούμενη η ενημέρωση, δεν λέμε. Αυτό βεβαίως που προκύπτει είναι ότι συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά κενά, ακόμα και τούτη την ώρα που μιλούμε. Δεν ξέρω αν είναι 128, αν είναι 100. Πάντως υπάρχουν. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο το είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Είναι λογικό, εκπαιδευτική, μετά και από το ψαλίδισμα, μετά από την άγρια περικοπή στο επιμίστιο, να μην έχουν και τόσο πολύ μεγάλη διάθεση να αποσπαστούν στο εξωτερικό. Πάνε τα χρόνια τα παλιά, τα καλά, αρκεί και μόνο να σκεφτεί κανείς το κόστος που έχει η κατοικία, για παράδειγμα, στη Γερμανία, το μισθό που παίρνει ένας εκπαιδευτικός, μπορεί να μην του φτάνουν και να ζήσει δηλαδή, για τέτοια πράγματα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, ελληνόγλωσσα εκπαίδευση δηλαδή, είναι ένα πολύ σύνθετο και πολύ απαιτητικό ζήτημα και χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι δύο στοιχεία είναι που το χαρακτηρίζουν. Κατά πρώτον, η πολύ μεγάλη περικοπή δαπανών που έγινε στο συγκεκριμένο τομέα. Πριν από 10 χρόνια ο προϋπολογισμός προέβλεπε γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το αντίστοιχο νούμερο είναι μονοψήφιο. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι, αν είναι 7, 8, 9, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι αυτή η ετερόκλητη ποικιλία δομών που λειτουργεί στην εκπαίδευση. Μιλάμε για σχολεία που ιδρύονται από ιδιώτες, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκτός από το κράτος, από την εκκλησία, από κοινότητες. Και βεβαίως εδώ η παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι όσο περισσότερο αποσύρεται το ελληνικό κράτος, όσο αφήνει ελεύθερο δηλαδή το έδαφος, και αυτό προκύπτει αναγκαστικά από τη μείωση του προϋπολογισμού, που έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι τεράστια, τότε ανοίγει το έδαφος για μια σειρά τέτοιες παρεμβάσεις από διάφορους φορείς για ένα ζήτημα για το οποίο η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να αποτελεί μέλημα αποκλειστικό και αποκλειστική φροντίδα του ελληνικού κράτους. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα όπως στην Ελβετία, την Ουγγαρία ή ακόμα και τη Γαλλία, όπου οι ίδιοι γονείς χρηματοδοτούν, δημιουργούν κάποιες ενώσεις και χρηματοδοτούν τη λειτουργία όχι απλώς τμήματων, ακόμα και σχολείων, ιωνί σχολείων.
Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, εδώ να υπενθυμίσουμε την ψήφιση ενός νόμου από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ, βέβαια, για τον νόμο 4415 του 2016, που ψηφίστηκε τέτοια εποχή, τέλη Αυγούστου ήταν, από την προηγούμενη Βουλή, και ένας νόμος με τον οποίο, κατά την άποψή μας, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς φορείς, σαν αυτούς που προανέφερα πριν από λίγο. Εκτός αυτού, με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν και προβλέπεται, βεβαίως, λειτουργεί, ισχύει αυτός ο νόμος, η ίδρυση, η κατάργηση και η συγχώνευση σχολικών μονάδων, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Αλλά εισάγεται και μια διαδικασία με την οποία εμείς δεν είμαστε απριόρι αντίθετοι. Μιλώ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή. Είναι άλλο πράγμα ένας ξένος, ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Άγγλος, ένας οποιοσδήποτε, τέλος πάντων, να επιλέξει αυτήν την μέθοδο για να μάθει, για να εξοικειωθεί, εν πάση περιπτώσει, με την ελληνική γλώσσα, και άλλο αυτό να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παιδιών ελληνικών οικογενειών. Και μιλούμε για τη γλώσσα γιατί τη θεωρούμε ως βασική, είναι η βασική προϋπόθεση, όχι μονάχα της σκέψης, όπως έχει αποδειχθεί άλλωστε και επιστημονικά, αλλά και για την πολιτιστική συνέχεια ενός ανθρώπου, της οικογένειάς του, σε σχέση με τις εθνικές του ρίζες. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Θα θέλαμε να ακούσουμε ορισμένα στοιχεία από το Υπουργείο σε σχέση με τις γενικότερες υλικοτεχνικές υποδομές, που νομίζουμε ότι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, και δεν μιλώ για εκείνο το πολύπαθο σχολείο του Μονάχου, το οποίο μας έχει αποχαιρετήσει. Έχουμε και νέα φαινόμενα, όπως είναι το φαινόμενο της νεομετανάστευσης. Έχουμε νέα ελληνικά ζευγάρια τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ανακοπεί. Πάντως υπάρχει, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο, το οποίο παίρνει τα παιδιά του και πηγαίνει στη Γερμανία, πηγαίνει σε άλλες χώρες. Δεν τα αφήνουν όπως παλιά στις γιαγιάδες και στους παππούδες στην Ελλάδα, γιατί παλιά αυτό γινότανε. Το έχω ζήσει, γι' αυτό το λέω. Και βεβαίως αυτά τα παιδιά θα χρειαστεί να έχουν την αντίστοιχη στήριξη από το ελληνικό κράτος. Τώρα, πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ζητώντας και την ανοχή σας, έχουμε ως παράδειγμα, νομίζω χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται στη Γερμανία, σε σχέση και με τα ελληνικά σχολεία και με το επίπεδο και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται εκεί, που είναι συνάρτηση βέβαια της γενικότερης ποιότητας και του περιεχομένου της ελληνικής εκπαίδευσης. Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα λεγόμενα δίγλωσσα σχολεία, που κατά την άποψή μας είναι και τα καταλληλότερα για αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να τα βοηθούν να εντάσσονται στη χώρα όπου ζουν και διαμένουν αλίμονο, όμως έχοντας πάρει στις αποσκευές τους, στις πολιτιστικές τους απεσκευές, στοιχεία από τη γλώσσα τους, από τα ήθη και τα έθιμά τους, από τη συνέχειά τους, από την οικογένειά τους και την πατρίδα τους. Λέμε ότι σε αυτά τα σχολεία, βεβαίως αν εξαιρέσει κανείς, εντάξει, αν αφαιρέσει μάλλον από το ορισμένα στοιχεία από το γερμανικό σχολείο σε σχέση με την βίαιη ταξική, λέμε εμείς, επιλογή που γίνεται, ο διαχωρισμός των μαθητών στα 10 χρόνια γίνεται στη Γερμανία. Εκεί τα ξεχωρίζουν τα παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και δέχονται, μάλιστα, να συμπληρώσω εδώ, δέχονται την κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να ανεβάσουν το όριο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα πρέπει να μεριμνήσει λιγάκι και το Ελληνικό Υπουργείο για την πραγματική ισοτίμηση των τίτλων σπουδών που δίνουν αυτά τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία, σε σχέση με τα γερμανικά σχολεία, γιατί σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, το απολυτήριο του γυμνασίου ή του ηλικίου ισοτιμείται με κατώτερης βαθμίδας σε σχέση με τη γερμανική εκπαίδευση, και αυτό νομίζω ότι παρακαλώ, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα σταματήσω εδώ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια και άλλη συνάντηση και άλλη συνεδρίαση γύρω από το θέμα, και περιμένουμε βεβαίως τις απαντήσεις από το Υπουργείο. Σας ευχαριστώ.